Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το Κάρβουνο, στην πέμπτη αγωνιστική για την Development League και η Τζιβάνα αντιμετωπίζει τους Basket Maniacs. Η Τζιβάνα στο 16-6, βρίσκεται στην τέταρτη θέση, ενώ η Basket Maniacs με 7 νίκες και 15 ήττες βρίσκεται στον 11η. Με ένα σουτ τριών πόντων ξεκινάει το παιχνίδι, αλλά είναι άστοχο. Με Καλαμιώτη. Θα γυρίσει ο Νικίτας. Δεν μπορεί να σκοράρει, αλλά θα καταλήξει εκτός από τα χέρια του στο Μιαδί. Γρήγορα στην άλλη πλευρά τώρα παίχνει σε Τζιβάνα. Για τρεις πόντους άστοχο και Χαρούλα. Νούκας δεν μπορεί να βρει χώρο. Μπαλά φτάνει στον Ψωμιάδη. Τσιμπούρης το Σωροπία θα μαζέψει Αναμιώτης. Κάνε την κίνηση, πήρε αλλά δεν εκτελεστεί καλά ο Λούκας. Τζιβάνα τώρα στην επίθεση, δεν έχουμε ακόμα καλά στο μάτς. Ο Σκόπουλος παλεύθερος στον Ψωμιάδη. Πάει αυτός προς τα μέσα, θα πει την μπάλα στον αέρα, δεν θα του κάνει το χατήρι όμως, θα καταλήξει εντός καλαθιού. Δημητριάδης. Σταματάει την τρίπλα, παίζει με τον Στενάκη. Να αποδελεί από εκείνον, ούτε αφού σε καταφέρει να σπάσει το ρόδι. Είναι στο πλάι. Σαρούλας δεν επιχείρησε το σουτ. Παλά κατέληξε τον Τσιμπούρη και από εκεί τον Μοσχόπουλο. Σκαστή πάσα του δεν πέρασε. Καλαμιώτης πήρε. Αφήνει στο πλάι. Δημητριάδης. Καλή άμυνα από τον Νικήτα. Εκείνος έχει πετάξει εκτός την μπάλα, το παραδέχεται κιόλας. Να μαρκάρει στο σουτ τριών πόντων, θα είναι και το πρώτο σουτ που θα φέρει το, τους πρώτους πόντους στο μάτς για το 0-3. Δεύτερος Δημητριάδη. Τσιμπούρης άφησε στον Κρυσαρούλα, θέλει να απαντήσει εκείνος, βρίσκει σίδερο. Μάζεψαν οι φιλοξενούμενοι με τον Νούκα και Δημητριάδης αναλαμβάνει τώρα να κατεβάσει. Καλαμιώτης παίζει στον Στενάκη και πάλι έξω η μπάλα, νέο τρίποντο μέσα κι αυτό τον Καλαμιώτη για το 0-6. Με δύο τρίποντα ξεκινάει να λειτουργεί καλά η ψηφική λειτουργία των φιλοξενούμενων. Ψωμιάδης στο πλάι, μετάει έξω και πήρε ο Τσιμπούρης και θα εκτελέσει για αυτός για τους πρώτους πόντους της ομάδας του. 3-6. Μόνο τρίποντα έχουμε δει μέχρι στιγμής. Να καταλήγουν στον στόχο. Στενάκης παίζει με πλάτη, χάνει προς στιγμήν, κρατάει όμως και πάλι. Δεν πέρασε η πάσα, έκλεψε ο Νικήτας. Στην άλλη πλευρά με τον Μοσχόπουλο η πράσινη. Τσιμπούρης. Ψωμιάδης, δεν είναι καλό το σούτου. Θα καταλήξει έρβολη προσπάθεια. Παραμένει στο 3-6. Τριάδης. Με τον Καλαμιώτη έκανε το κόψιμο και πήρε ο Στενάκης, ο οποίος δέχτηκε το φάουλ, δέχτηκε στο παρκέτ. Έσπευσε αμέσως να τον σηκώσει ο Νικήτας και έχουμε βολές για τον παίχτη των Basket Maniacs. Έφευγε στην πρώτη.
βάζει την δεύτερη για το 3-7. Ο Σκόπουλος κατεβάζει για την Τζιβάνα. Είναι στο πλάι. Τσιμπούρης του δίνει κεφάλι. Νικήτας. Θα σηκωθεί για 2. Θα του κάνει τελικά το χατήρι μπάλα για το 5-7. Με 3 για τους κόκκινους, 5 και 20 ακόμα για το φινάλι του πρωτοκαλέπτου. Και ο Νικήτας μπροστά, έπαιξε καλή άμυνα. Έχασε στη συνέχεια αλλά με φαουλ. Τρίση κάνει ο Δημητριάδης. Και είναι και το πρώτο για τους μπάσκετ μάνι, 6 από 1 έχουν οι δύο ομάδες. Τσουμπούρης, μπαίνει στα δεξιά. Μοσχόπουλος τώρα, παίζει με τον Ψωμιάδη και πάλι Μοσχόπουλος. Πυροκρυσταρούλας βρήκε τον διάδρομο, κόπηκε όμως στη συνέχεια. Ψωμιάδη δεν μπορεί να εκτελέσει και η μπάλα είναι τελικά για τον Μπάσκετ Μάνιακ. Πολύ καλή άμυνα του Νούκα στην προηγούμενη φάση. Έκλεισε τα φώτα εκεί στον αντιπαλό του και κράτησε το 5-7. Δημητριάδης θα πάρει το τρίποντο. Λίγο περισσότερη δύναμη, Στενάκης είναι εκεί για την δεύτερη ευκαιρία, θα την εκμεταλλευτεί για το 5-9. Σκόπουλος. Μάλλα στην περιφέρεια στον Κρυθαρούλα, παίζει και πάλι με τον Μοσχόπουλο, εκτελεί μετά από τρίπλα. Μάλλα στα χέρια του Καλαμιώτη. Κατεβάζει εκείνος. Θα πάρει την προσπάθεια η μπάλα στο σίδερο να πηδάει. Θα κερδίζει όμως και πάλι ο Καλαμιώτης, ο οποίος επιμένει, θα κοπεί από τον Νικήτα. Πίσω από την πλάτη θα περάσει την μπάλα ο Νικήτας, ο οποίος φαίνεται να έχει χτυπήσει και θα σταματήσει τώρα το παιχνίδι. Για να δούμε αν είναι καλά. Μα διόρισε το μεταξύ πέρα στο μάτι για την Τζιβάν, ενώ από την άλλη όσο σας θα πατήσει το φαριέ. Συνέχεια με Τσιμπούρη. Νέο φαουλ και μια παρατήρηση στον Στενάκη, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε. Στη γράμμη τώρα ο Τσιμπούρης. Να είναι φτωχή στην πρώτη. Χάνει και την δεύτερη, σαν στάση εκεί παλεύει. Κερδίζει τελικά η κόκκινη. Με 3 τους κατεβάζει. Στενάκης θα σηκωθεί για 2 Καλαμιώτης, ευστοχή 5-11. Στο συν-6 πλέον Basket Maniacs, οι οποίοι δείχνουν να λειτουργούν κάπως καλύτερα επιθετικά από τους αντιπάλους τους, οι οποίοι έχουν μείνει κολλημένοι στους 5 πόντους. Οπότε τώρα θα μπορέσουν να βρουν τα πιο καλά αυτοί οι πράσινοι. Καλαμιώτης κατεβάζει, δίνει στον Δημητριάδη. Σταματάει αυτός, αφήνει και πάλι στον συμπαίκτη του. Σας θέλει να παίξει έξω με τον Στενάκη, ο Τσιμπούρης όμως πήρε την μπάλα. Φεύγει στην άλλη πλευρά, παίζει με τον Μαντζιόρη. Βάζει πλάτη αυτός, Κρυθαρούλας, μπάλα στην γωνία. Ωραία, γύρισε εδώ η μπάλα στην επίθεση, δεν ήρθε όμως το καλάθι. Δημητριάδης. 2,5 λεπτά ακόμα μας απομένουν στην πρώτη περίοδο. Στενάκης αποφύγει εξαιρετικά τον αντίπαλό, θα φτάσει μέχρι το καλάθι για το 5-13. Ένας από τους πιο δραστήριους παίκτες στον Basket Maniacs, ο Στενάκης. Δεν είναι και πάλι λύση επιθετικά. Τσιμπούρης. Μοσχόπουλος παίζει με τον Ματζιόρη. Θέλει να πλησιάσει αυτός με φόρα, δεν θα μπορέσει να σκοράρει.
Παίζεται ο Καλαμιώτης εκεί στο κατέβασμα. Παίνει σαν στενάκι. Δημητριάδης. Καλαμιώτης σταματάει. Αλλά έφτασε στον στενάκι. Έχει βγει στα δεξιά, έχει 2 δευτερόλεπτα. Προλαβαίνει το ρολόι, δεν καταφέρνει όμως να εκτελέσει σωστά καθώς κόπηκε. Και έχουμε τεχνική ποινή στον στενάκι. Συνεχίζει αυτός να διαμαρτύρεται. Στη γραμμή έχει πάει ο Μοσχόπουλος για να αναλάβει το... Τις τεχνικές ποινές θα την βάλει. 25-14. Πέρασε εκτός τώρα ο Στενάκης. Στην θέση του ο Λούκας. Και έχουμε μια τεχνική ποινή. Στον Φάγκο. Τελικά όχι στον Στενάκη. Ο Σκόπουλος θα βάλει και αυτή την βόλη. 17-13. Στο μάτς με την Τζίβα να είναι στην επίθεση. Κιθαρούλας. Βάλα στον Μοσχόπουλο. Ματσιόρισα από το πλάι. Θα σηκωθεί, αναπηγάει η μπάλα. Στα φτιάτυχος. Λούκας είναι εκεί για να μαζέψει. Έχει χτυπήσει ο Λούκας. Γι' αυτό σταμάτησε το παιχνίδι. Δείχνει να κουτσένει. Εκτός κουτσένοντας, αν άκουσα καλά πρέπει να είναι μια κραμπά. Ας ελπίσουμε να μην είναι τίποτα το σοβαρό. Στενάκης επέστρεψε. Μπαίνει στον Καλαμιώτη. Παίρνουμε σιγά σιγά στο το τελευταίο λεπτό της περίοδου. Καλαμιώτης πήρε το τρίποντο. Ματζιόρις είναι για να μαζέψει το rebound. Ο Σκόπουλος τρέχει. Σταματάει στο ύψος των βολών. Θα βάλει την μπάλα στο καλάθι. 9-13. Δημητριάδης. Καλαμιώτης. Βρήκε τον Σασά. Για δύο αυτός δεν είναι καθόλου καλό όμως το σού του. 28 δευτερόλεπτα ακόμα. Πατάει κάτι ο Τσιμπούρης. Καραγκούλης. Αφήνει στον Ματζιόρι. Τελεία στους για δύο, βρίσκει σίδερο, ψηλότερα εκεί από όλους ο Κρυθαρούλας. Καθαρή άμυνα τον Καλαμιώτη, 14 δευτερόλεπτα. Και έχουμε και φάουλ στην συνέχεια. Η μπάλα είναι για τους Basket Maniacs, 13,6 το ρολόι, όλη η επίθεση δικιά τους. Τριάδη στα 5. 2-1, θα γυρίσει ο Στενάκης, δεν προλαβαίνει να εκτελέσει, τελειώνει έτσι το πρώτο δεκάλεπτο με το σκορ στο 9-13. Άρχισε και το δεύτερο δεκάλεπτο με την Τζιβάνα. Είναι στην επίθεση, μέσα έρθει το καλάθι. Στην υπηρεσία στον Καλαμιώτη. Στον λίγο χώρο εκείνος θα κερδίσει το φάουλ. Μετράει κανονικά το καλάθι. Και έχει δεχτεί και το φάουλ τον Φραγκούλη. Και το 9-15.
μια βολή έτσι για τον παίχτη των σημερινών φιλοξενούμενων. Στη γραμμή ήδη ο Καλαμιώτης. Θα ευθοχήσει και στην βολή για το 9-16. Ο Σκόπουλος. Πήρε και πάλι. Καγκούλης για 2, δεν το βάζει. Νέα ευκαιρία για τους γεπεδούχους. Θα έρθει το καλάθι για χειρό Σπανού. Μείον 11-16. Δημητριάδης. Στέκεται στην κορυφή, παίρνει το τρίποντο, πήγε με τη βοήθεια του απλό εκεί να σκοράρει. Αδράνει εδώ η άμυνα και δεν κατάξαν το rebound οι γηπεδούχοι. Πάσα δεν είναι καλή με στόχο τον Σασά. Δεν δίνει το λάθος τον Αρβανικίδη. Συνήθεια στο μάτς με Μοσκόπουλο. Αχτύπης. Θανός. Λάθος τώρα και από τους πράσινους. Παραφέρει ο Αρβανικίδης. Οργανώνει αυτή την επίθεση. 11-16 υπενθυμίζω το σκορ. Καλαμιώτης έχει βάλει πλάτη τον Σταγκούλη. Θα γυρίσει, θα τον αποφύγει. Δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Φεύγει στην άλλη πλευρά ο Θάνος. Σταμάτητος. Δεν θα μπορείς όμως να τελειώσει καλά την δική του ευκαιρία. Και υπάρχει και πάλι στην συνέχεια στον Στενάκη. Αυτό στον Αρβανικίδη έκανε το κόψιμο Καλαμιώτης. Καθαρή άμυνα εδώ. Τον Φραγκούλη πετάει εκτός την μπάλα. Και έχουμε και αλλαγή με τον Νικήτα να επιστρέψει στο μάτι στην θέση του Φραγκούλη για την Τζιβάνα. Στενάκης ψάχνει συμπαίκτη. Είναι στον Δημητριάδη. Ωραία συνεργασία με τον Καλαμιώτη, από κοντά αυτός που θα μπορέσει να σκοράρει. Πάνος. Σηκώνει ψηλά για τον Νικήτα, αλλιούπ, που δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Έκανε ένα highlight αυτό, αν μπαίνει το καλάθι. Μητριάδης. Βγήκε η άμυνα, έγινε το κλέψιμο, Μοσκόπουλος. Δεν θα μπορέσει να πάρει, καθώς αλλίωσε την πάσα ο Καλαμιώτης. Στη γωνία ο Μοσκόπουλος εκτελεί για δύο. Αρβανικίδη μαζεύει. Και βάζει ο ίδιος. Βάλε στον Καλαμιώτη. Πάσα του έφτασε στον Στενάκη. Τα ηρεμία. Βγαίνει στην περιφέρεια για να βρει τον Αρβανικίδη. Τον Δημητριάδη με συγχωρείτε. Στενάκης, 4 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Καλαμιώτη θα πάρει την εκτέλεση για να προλάβει και το χρόνο. Μοσκόπουλος. Σκαστή πάσα του, θα γυρίσει ο Νικήτας, δεν σκοράρει. Θα βάζει και με τον εαυτό του. Αυτός ήταν καλές οι προποθέσεις για το σουτ του. Παρέμεινε όμως το 11-16. Καλαμιώτης, ψηλή πάσα, Στενάκης δυσκολεύτηκε να υποδεχτεί. Πήρε όμως την συνέχεια. Έβγαλε και από την μέση τον Ματζιόρι. Και έγινε το 11-18. Χτύπης. Θέλει να πλησιάσει ο Μοσκόπουλος. Νικήτας από το πλάι, βρίσκει στόχο τώρα. Για το 13-18. Και έχουμε και διακοπή για time out. Έξι και 10 ακόμα για το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. 13-18 προηγούνται οι Basket Maniacs, οι οποίοι είναι και στην επίθεση τώρα με τον Καλαμιώτη.
στην αγωγή των Κρυθαρούλα. Σαστά αφήνει έξω, Στενάκη εκτέλει για τρεις. Δεν βρίσκει στόχο. Αβανετίδης εκεί ο Μόναχος. Μάζεψε το rebound, εκτέλεσε κιόλας στην συνέχεια. Ακόμα μια φορά η αντίδραση της άμυνας της Τζιβάνα δεν είναι καλή στα rebound. Δίνει δεύτερη ευκαιρία στους αντιπάλους τους και το εκμεταλλεύονται εκείνοι. Αστόχος στην πρώτη βολή ο Θάνος. Ένα λες το 13-20. Μάζει στην δεύτερη. 14-20. Φαουλ και έχει κάνει ο Κρυθαρούλας επάνω στον Καλαμιούτη. Αλβανιτίδης είναι έτοιμος να επαναφέρει. Πάλι μπαλάκου πάει στην θερία του Καλαμιούτη. Πάλι τον Κρυθαρούλα. Έχουμε βήματα. Κατεβάζει. Που έχει στη Τζιβάνα, αφήνει στον Τσιμπούρη. Μπαλά έξω. Καρούλας για τρεις. 17-20. Πλησιάζουν στο τρίποντο οι γηπεδούχοι με αυτή την εκτέλεση του Κρυθαρούλα. Καλαμιώτης θα γυρίσει εξαιρετικά, θα την νικήσει τον αντίπαλό του με το 17-22. Αχτύπης μπαίνει ξανά στην κορυφή. Πάνος Συμπούρης θα κάνει βήματα. Λάθος εδώ για την Τζιβάνα. Έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει ξανά. Στο πλάι ο Δημητριάδης αφήνει στον Καλαμιώτη. Κοιτάς τον πιέζει. Γυρίζει ο Δημητριάδης, παίζει με τον Στενάκη. Στενάκης ρίχνει στο παρκέ τον Νικήτα χωρίς κάποιο φάουλ. Τώρα θα υπάρξει σφύριγμα. Έχει γίνει πάλι από τον Κρυθαρούλα επάνω στον Καλαμιώτη. Έχουμε βόλες κιόλας για τον παίχτη των Maniacs. Ήταν και το τέταρτο φάουλ μάλιστα των γηπεδούχων. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν στην δεύτερη περίοδο. 17-23 τώρα. Μαζί και την δεύτερη. 17-24. Αχτύπης. Τσιμπούρης σηκώθηκε, δεν σημάδεψε στα αλεξιέδιος για το rebound. Κατέληξε αυτό όμως τελικά στα χέρια των κόκκινων. Καλαμιώτης. Βλέπει τις επιλογές του. Βρήκε τον Δημητριάδη. Στα 5 δευτερόλεπτα η επίθεση. Στενάκης. Πρέπει κάποιος να εκτελέσει καθώς απομένουν 2 δευτερόλεπτα. Θα το κάνει ο Καλαμιώτης, βρίσκει σίδερο. Και στη συνέχεια ο Σασάς θα κάνει φάουλ. Σηκώνει και το χέρι ο ίδιος για να παραδεχθεί την παραβασή του. Είναι το δεύτερο αυτό για τους Basket Maniacs. Έχουν ακόμα 2 να δώσουν μέχρι το τέλος της περίοδου. Τύπης αφήνει στα αριστερά και Κρυθαρούλας είναι εκεί για να πάρει το τρίποντο. Θάνος ανανεώνει.
σταματάει, βρίσκει τον Νικήτα, του φεύγει η μπάλα την ώρα που πήγε να σηκωθεί. Θα χάσει τελικά. Καλαμιώτης, τον Στενάκη. Περιμένει να έρθουν και συμπαίκτες στην επίθεση για να πάνε σε μια οργανωμένη Maniacs. Στενάκης και πάλι Καλαμιώτης. Εκτελεί για τρεις, δεν βρίσκει στο χωμάδι ο Νικήτας. 2 και 50 ακόμα για το ημίχρονο. Παραμένει το σκορ στο 17-24. Ζήτησε ο Τσιμπούρης, η μπάλα έφτασε στα χέρια του και εκτέλεσε στην συνέχεια έστοχα για το 19-24. Διάδης. Κύριο Στενάκης με τον Φιξαρούλα πάνω του. Θα γυρίσει αλλά έχουμε μεταφορά της μπαλάς. Χτύπησε τώρα για την Τζιβάνα, 2-20 για το δεκάλεπτο. Φιξαρούλας, Νικήτας, συζητάει ο Τσιμπούρης. Τρίποτα από την κορυφή, από τον Αυτύπη. Βρίσκει στόχο, σημαδεύει σωστά. Μείνει σε 22-24 και αναγκάζει κιόλας τους αντιπάλους του να καλέσουν time out. Λίγα δευτερόλεπτα πριν μπούμε ακόμα, πριν μπούμε στο τελευταίο δίλεπτο της δεύτερης περίοδου. Η Τζιβάν έχει καταφέρει να πλησιάσει το δίποντο, 22-24 τώρα το σκορ. Δεν θα αλλάξει, Σασάς είναι εκεί όμως για το rebound, δεν θα τα καταφέρει ούτε αυτός. Βάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Καλαμιώτη. Πήραν οι γηπεδούχοι και φεύγουν τώρα γρήγορα στην επίθεση. Έχουμε πόδι από τον Δημητριάδη. Έχει στην κορυφή. Τσιμπούρης. Σε στον Τσάνο, κατέβασε το χέρι του Καλαμιώτης, βρήκε όμως μόνο μπαλά. Στα 14 δευτερόλεπτα τώρα το ρολόι για την επίθεση των γηπεδούχων. Να δούμε αν θα μπορέσουν να ισοφαρίσουν και να περάσουν μπροστά ακόμα. Τσάνος κλείστηκε. Χρυσταρούλας. Βρήκε τρόπο να πασάρει στον Τσιμπούρη, ας το έχεις αυτός από το πλάι. Νέα ευκαιρία με Θάνο, σηκώνεται από κοντά, θα ισοφαρίσει. 24 όλα. Το 17-24 έχουν κάνει ένα σερί 7-0. Γεπεδούχοι. Φέρει έτσι το σκορ στην ισοπαλία. Δημητριάδης. Θα έχουν κολλήσει επιθετικά οι κόκκινοι. Σασάς δεν θα βάλει τέλος στην αδράνεια. Καλαμιώτης εκεί. Βρίσκει σε λάθος τον Νικήτας. Και τελικά διεκδίκησαν το φάουλ οι γεπεδούχοι. Είναι και το 5ο κέλα, συμπληρώθηκαν τα ομαδικά για την Τζιβάνα. 5 δευτερόλεπτα πριν μπούμε και στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Καλαμιώτης ευστοχή στην πρώτη. Για το 24-25. Ο Νικάς όπως βλέπω αλλάζει στον πάγκο, δεν φαίνεται πως δεν μπορεί να συνεχίσει. Και έτσι πάμε με 5 παίκτες διαθέσιμους οι φιλοξενούμενοι. Μέσα και η δεύτερη βολή. 24-26. Τελευταίο λεπτό στην δεύτερη περίοδο. Τσιμπούρης. Συνεργάζεται με τον Αυτύπη, τελικά αυτός θα καταφέρει να βρει μια εκτέλεση. Βρήκε και τον στόχο όμως και σωστά σας αφήνει τον Δημητριάδη. Δημητριάδη συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια. Κάνει όμως την συνέχεια, 3 εναντίον ενός τώρα στον εφημεριασμό. Πατάει γερά, σηκώνεται. Ο Γκριθαρούλας θα αφήνει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι για την νέα ισοπαλία. 26-26. Δημητριάδης, 17 δευτερόλεπτα όλα για τους κόκκινους. Δεν έχουν φαουλ να δώσουν, υπερθυμίζω οι γηπεδούχοι.
σύνολο Μόναχος. Θα μαρκάρει στο σουτ, δεν έρθει το καλάθι. Πάνω στα τρία. Θα περάσει, θα προλάβει το ρολόι, θα σκοράρει κιόλας για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Η Κιβάνα προηγείται 28-26. Μόλις πήγαμε και στο τρίτο δεκάλεπτο, στο 28-26 το σκορ, καθώς νωρίτερα ο Θάνος πρόλαβε το ρολόι και έβαλε μπροστά την ομάδα του στο φινάλε της δεύτερης περίοδου. Βρέθηκε στο έδαφος ο Δημητριάδης εκεί την ώρα που εκτέλεσε για τρεις. Λίγο έλειψε να σκοράρει κιόλας, δεν το έκανε το χαδίρι όμως η μπάλα, δεν χτύπησε κιόλας, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Συνεχίζει τώρα το παιχνίδι με τον Τσιμπούρη να κατεβάζει. Καρούλας. Μπαλά έξω, ήταν κάπως δυνατή η πάσα και την κατάφερε όμως ο Τσιμπούρης από κοντά. Ο Ματζιόρης θα αφήσει πάνω στο καλάθι για το 30-26. Καλαμιώτης εκτελεί για 3, το βάζει 30-29. Παίρνει και πάλι στην κορυφή, θέλει να απαντήσει, δεν θα το κάνει, ήταν κακό το σούτου. Ίσα ίσα νομίζω πρέπει να βρει και στο Στεφάνι. Πέρασε εκτός η μπάλα στην συνέχεια και κατοχή είναι για τους Basket Maniacs. Αρμανιτίδης. Ξεκινήσει την πορεία του προς το καλάθι. Αστενάκης του φύγει όμως η μπάλα, του γλίστησε από τα χέρια. Κατοχή είναι για την Τζιβάνα. Τσιμπούρης. Λύθηκε από 4, καλή αντίδραση εδώ της άμυνας των Μάνιακ για να κλέψουν. Αφήνουν μπροστά με τον Στενάκη. Σταματάει αυτός, έχει πάρει θέση ο Καλαμιώτης μπροστά από τον αντίπαλό του. Θέλει να βρει τον Αρμανιτίδη. Κόβει την πάσα ο Τσιμπούρης. Στενάκης. Μπαλαστάνει στον Σασά από το πλάι, αυτός θα σκοράρει. Θα δώσει και πάλι το πρόβλημα στους Maniacs. Με 30-31. Κάνουν το προσπέρασμα. Οι φιλοξενούμενοι βγάζουν αντίδραση στο προσπέρασμα που είχαν κάνει οι αντιπαλοί του νωρίτερα και πάλι μπροστά όμως η Τζιβάνα. Τον Μοσκόπουλο, 32-31. Στενάκης. Καλαμιώτης το θέλει το τρίποντο, το πήρε και το βάλε. 32-34. Πολύ μακριά ο Καλαμιώτης χτυπάει. Έχουμε ακόμα μια αναλλαγή στο προβάδισμα. Πήρα τον Μάνιακ να περάσουν μπροστά. Για δύο πόντους στο σουτ του Μοσκόπουλου, 34 όλα. Καλαμιώτης. Πάνω του ο Θάνος, Μασάς. Ζήτησε και πήρε. Στενάκης. Προσπίση του Αρβανιτίδη, έφυγε μπάλα όμως από τα χέρια του. Μεταλλεύεται το λάθος ο Θάνος για να φύγει στον εφηδιασμό και να σκοράρει με το δεξί layup για το 36-34. Στενάκης. Παίρνει τα βήματα, πέρασε. Έχουμε στήριγμα για φάουλ και δύο βολές για τον παίκτη των Maniacs. Και σήμερα έγινε και η αλλαγή για τους γηπεδούχους. Θέση του Κρυθαρούλα πέρασε ο Φραγκουλής. Μέσα η πρώτη βολή. 36-35. Ετοιμάζεται και για την δεύτερη, στην οποία θα στοχίσει. Το μείον 1 παραμένει έτσι Maniacs.
Τραγούλης. Ο Σκόπουλος παίζει με τον Τσιμπούρη. Μαζιόρης έχει πάρει θέση μπροστά τον Σάσα. Όμως για βοήθεια εκεί ο Καλαμιώτης και κατάφερε να αποσπάσει την μπάλα από τα χέρια του Ξυλού. Στενάκη φτιάχνει επιλογές, Καλαμιώτης θα πάρει. Βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση, δεν κατάφερε να σκοράρει όμως. Κοιτάει και φάουλ, δεν υπάρχει κάτι σχόλου με τις διαιτητές. Χάνος, σταματάει, σκοράρει, μετράει κανονικά το καλάθι. Αν έχει δεχτεί και το φάουλ. 38-35 πλέον. Και μια συμπληρωματική βολή στον Φάνο. Αστοχή και σε αυτή, 39-35 πλέον, στο σύν 4 η Τζιβάνα. Δημητριάδης. Είναι καλή πάσα για τον Καλαμιώτη, ο οποίος προσπάθησε και να πάρει θέση μπροστά από τον Θάνο. Δεν έφτασε ποτέ την μπάλα στα χέρια αυτού. Και το λάθος φέρνει, τα χέρια στα, φέρνει την μπάλα στα χέρια των γηπεδούχων. Μπούρης. Θα μας αφήνει στον Ματζιόρι αυτός έξω. Ο Σκόπουλος θα πάρει το σουτ, θα το βάλει για το 42-35. Δείχνουν να λειτουργούν καλύτερα επιθετικά οι γηπεδούχοι στα τελευταία λεπτά. Γι' αυτό και ξεφεύγουν στο σύν 7 τώρα. Σωστά. Είδε ότι ήταν μόνος του, πήρε το σουτ. Ενάκης, μαζέψε το rebound, έβαλε το καλάθι. Για το 42-37. Σκόπουλος. Πάνος έκανε το κόψιμο, πήρε ο Τσιμπούρης, μπαλά έξω. Ο Σκόπουλος βρίσκει τον Σάνο, 7 δευτερόλεπτα ακόμα, καλή άμυνα από τους Μάνιακς. Ο Σκόπουλος, Κρυσταρούλα, Στραγκούλης με συγχωρείτε. Για δύο ήταν το σούτ, καθώς πάταγε. Μαζεύουν οι κόκκινοι με τον Καλαμιώτη. Δημητριάδης έρχεται με φόρο, Στενάκης τον είδε, του πέρασε την πάσα. Βρήκε το χέρι και εκεί ο Κρυσταρούλας. Καλάθι και φάουλ. Ακούστηκε μέχρι εδώ το χτύπημα. 42-39. Και έχουμε μια βολή για τον Στενάκη. Στο πλάι. Πανεφερε ο Φάνος για τον Μοσκόπουλο. Γύρισε, ξέφυγε ο Φάνος, εκτέλεσε. 44-39. Δημητριάδης. Θέλει να παίξει με τον Στενάκη, πήρε αυτό στα 9 δευτερόλεπτα. Δημητριάδης, με συγχωρείτε Αρβανιτίδης, βρήκε τον Στενάκη ξανά. Θα σηκωθεί ο ψηλός μπροστά του, θα του κάνει το φάουλ. Εδώ τα χέρια διαμαρτύρεται ο παίκτης της Τζιβάνα. Έχουμε και πάλι τον Στενάκη στη γραμμή. Αστοχή στην πρώτη. Χάνει και την δεύτερη. Χάνος. Βερονικήτας. Δίνουν δύο πάνω του.
μπάλα φτάνει στον Φραγκούλη. Σουτ για δύο, τον Νικήτα δεν το βάζει, ζητάει και σύνομα από τους συμπαίκτες του, καθώς ήξερε ότι ήταν κάπως δύσκολη αποστολή του από εκείνο το σημείο. Μητριάδης, σταματάει τρίπλα, παίζει με τον Στενάκη και έχουμε φαουλ από τον Φραγκούλη. Είναι το τέταρτο ομαδικό για τους γηπεδούχους. Από το επόμενο θα έχουμε βόλες για τους Basket Maniacs. Κύριο Δημητριάδη. Διεκδικήσιμη μπάλα. Έχουμε επιθετικό φάουλ. Κατοχή είναι για την Τζιβάνα έτσι. Ο Σκόπουλος παίζει με τον Θάνο και πάλι Φραγκούλης. Ο Σκόπουλος σηκώθηκε για τρεις. Μπαλά στο σίδερο, ο Ματζιώρης έχει για να πάρει το επιθετικό rebound. Πήσαν γύρω του οι κόκκινες φανέλες και τελικά κερδίζει το φάουλ. Έχουμε βολές τώρα για τον ψηλό της Τζιβάνα. Μέσα η πρώτη βολή. 45-39. Χάνει την δεύτερη. Παραμένει στο 45-39. Τελευταίο 3 λεπτό στην τρίτη περίοδο. Δημητριάδης. Τάρι. Δεν θα σταθεί όμως τυχερός. Κύλησε η μπάλα του Στεφάνη, κατέληξε εκτός τελικά. Σκόπουλος παίζει με τον Φραγκούλη, πετάει αυτή την μπάλα με το δεξί, δεν είναι καλή εκτέλεση. Μετά ηρεμία από τους συμπαίκτες του Καλαμιώτης. Τριάδης γυρίζει, ξεφεύγει, αλλά έχει κάνει μεταφορά. Πάμε και σε μια διακοπή τώρα για time out. Συνέχεια σύνδεση επί από το time out. 24 πριν τελειώσει και το τρίτο δεκάλεπτο. Το σκορ βρίσκεται στις 45-39, 47-39 τώρα από την εύκολη προσπάθεια του Ματζιώρη, ο οποίος έχει αρχίσει και γίνεται πιο ενεργός στην επίθεση των γηπεδούχων. Δημητριάδης. Στενάκης μένει μόνος του, δεν θα βάλει το καλάθι, δεν μπορούν όμως να πάρουν και το rebound οι γηπεδούχοι. Είναι ευκαιρία για τους Maniacs, Δημητριάδης θα στοχίσει και αυτό στο σούτου. Πανός, πατάει γκάζι, βρήκε ωραία τον Φραγκούλη. Ματζιώρης, θα το χάσει τώρα. Δημητριάδης, 1-40 ακόμα. Δημητριάδης, του δίνει χώρο ο Σάσας. Στενάκης βλέπει τις επιλογές, έχει έρθει το βλέμμα, το αφήνει στον Αρμανιτίδη, βρίσκει λίγο χώρο, αστοχή όμως. Ο Σκόπουλος. Συγκρατεί, παίζει με τον Νικήτα, βρήκε διάδρομο εκεί κάτω από την ρακέτα, το έχει όμως η μπάλα από τα χέρια την ώρα που πήγε να σηκωθεί. Ζητάει φάουλ ο ίδιος, δεν συγκίνουν οι ρέφεροι. Στενάκης, 57 δευτερόλεπτα ακόμα για το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Νικήτας έκανε το φάουλ τώρα. Και είναι και το πέμπτο. Γι' αυτό και θα πάει στην γραμμή ο Δημητριάδης. Δημητριάδη.
πολύ τώρα η διαφορά. Ο Σκόπουλος δεν βρήκε τρόπο να περάσει πάλι στον Νικήτα. Φτάνος θα εκτελέσει για τρεις. Στενάκης. Ακόμα μισό λεπτό στην τρίτη περίοδο. Καλαμιώτης. Ζητάει έξω ο Αρβανιτίδης, επιλέγει να γυρίσει ο ίδιος. Δικαιώς όμως αυτή η επιλογή, 17 δευτερόλεπτα για μία επίσης της Τζιβάνα. Γιώρης, τον έστρωξε ο Σασάς. Και έχουμε φάουλ που είναι το τέταρτο για τους Basket Maniacs. Από το επόμενο θα έγινε βολές για την Τζιβάνα. Νικήτας τον έχασε η άμυνα των κόκκινων και το πλήρωσαν κιόλας. 49-40. Δύο δευτερόλεπτα ακόμα, ένα. Καλαμιώτης δεν έχει δει το ρολόι. Έτσι. Τελειώνει το δεκάλεπτο με το σκορ του 49-41. Ξεκίνησε και το τέταρτο δεκάλεπτο. Σε 49-41 βρισκόμαστε, σε 8 η Τζιβάνα. Η οποία κρατάει μια καλή απόσταση από τους Maniacs. Ο Μιάδης θα μπορέσει να σκοράρει και να ανέβασε κι άλλο την διαφορά στο διψήφιο. Δημητριάδης, υπενθυμίζω, με πεντάδα συνεχίζουν οι Maniacs, καθώς ο Νούκας τραυματίστηκε και αποχώρησε. Έτσι δεν υπάρχει διαθέσιμη αλλαγή. Στενάκης, πάρα πολύ όμορφη κίνηση. 49-43. Ανεβάζει ο Αχτύπης. Τρισαρούλας. Αχτύπης στην κορυφή, γυρίζει μπαλά στην περιφέρεια για να φτάσει στον Τρισαρούλα, ο οποίος θα σουτάρει. Αυτός αναλαμβάνει την εκτέλεση, το βάζει κιόλας. 152-43 της Τζιβάνα. Αρβανιτίδης θα περάσει, είχε και το στον αέρα, δεν σημαδεύει σωστά. Στην άλλη πλευρά ο Αχτύπης, Νικήτας, θα χάσουν καθαρά οι πράσινοι. Μηδιασμός εδώ με Καλαμιώτη, δεν μπορεί να το σταματήσει και δεν κάνει καν τον κόπο. Ο Ψωμιάδης, 52-45. Τσιμπούρης, Νικήτας, πάσα έφτασε στον σπέκ του. Κοιτάς και πάλι θα βρει τρόπο να φτάσει κοντά και να σκοράρει. 54-45. Μητριάδης. Στενάκης. Εκτελεί για τρεις, δεν είναι καλό το σούτ όμως. Και είναι Δημητριάδη. Τσιμπούρης. Είναι στον Νικήτα. Αυτός με μια τύφλη πάσα θα βρει κεφάλι τον Τσιμπούρη. Τρισαρούλας για τρεις. Στην επίθεση η κόκκινη. Ψάχνει πάσα Στενάκης, την βρήκε στον Σασά. Καστή πάσα για τον Καλαμιώτη, τρομερή ασίστ από τον Δημητριάδη. Και άψορο τον συμπαίκτη του για το 54-47. Μάλιστα στον Ψωμιάδη και στα Ρούλας. Πάει από τα δεξιά. Καλή άμυνα τον Δημητριάδη, όπως έβγαψε την μπάλα τον Νικήτα. Είναι στον Στενάκη για να κατεβάσει εκείνος με το κέντρο. Δέχεται και το φάουλ τον Αχτύπη. Πάσα στην απέναντι πλευρά για τον Αρβανιτίδη, παλαχτήψε όμως τα πόδια του και κατέληξε εκτός. Περνάει έτσι αν εκμεταλλευτεί αυτή η επίθεση για τους Maniacs, οι οποίοι παραμένουν στο μείον 7. Γρήγορα λάθος όμως από την Τζιβάνα.
Στην επίθεση και πάλι κόκκινη. Καλαμιώτης. Αρβανιτίδης από το πλάι. Δεν θα μπει το καλάθι. 6 και 20 ακόμα για το φινάλε. Φιροξομιάδης. Τσιμπούρης. Σε δίπλα του στον αχτύπη. Είναι άστοχο το δικό τρίποντο. Θα συγχειρίσει από πιο κοντά τώρα και θα το βάλει τελικά. Με το 56-47. Στενάκης, έχουμε φάουλ μακριά από την μπάλα. Στη μονομαχία και του Νικήτα. Με τον Καλαμιώτη. Ο Νικήτας είναι αυτός που κάνει το φάουλ. Το δεύτερο ομαδικό για την Τζιβάνα. Στην επαναφορά η Μανιάκς με τον Αρβανιτίδη να βάζει μέσα την μπάλα. Και πάλι ο Αρβανιτίδης σηκώνεται μπροστά από δύο εξωμένα χέρια και σκοράρει όμως. 56-49. Κοίτας, δεν θα έρθει γρήγορη απάντηση. Αρβανιτίδης. Την ίδια βράδυσον Δημητριάδης. Στενάκης πάει με φόρα προς τα μέσα, θα σκοράρει κι αυτός για το 56-51. Τσιμπούρης. Εστιάζουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Πέντε είναι και οι πόντοι που χωρίζουν τις δύο ομάδες τώρα. Χαρούλας για τρεις, δεν το βάζει. Μαζεύουν οι Maniacs με τον Αρβανιτίδη, ο οποίος θα κατεβάσει. Δημητριάδης. Σταματάει την τρίπλα. Μισή επιλογή στον Καλαμιώτη. Δεν βρήκε και τρόπο αυτός να εκτελέσει. Θα το κάνει από μακριά ο Δημητριάδης, δεν μπορεί να σκοράρει όμως. Αϊκάζει ο Τσιμπούρης για την Τζιβάνα, φτάνει μέχρι το φινάλε, καλάθι και φάουλ. 58-51, έβαλε το πόδι στο γκάζι ο Τσιμπούρης, με το άφησε μέχρι να φτάσει στην αντίπαλη ρακέτα, σκόραρε, έχει και δικαίωμα για μια βολή και μπορεί τώρα να πάει στο σύν 8 την διαφορά. Ο Μανιτίδης άφησε τον Καλαμιώτη. Το Μιάδης να είναι πάνω του, βγαίνει και ο Ματζιώρης, θα τους νικήσει και τους δύο, πάρα πολύ δύσκολο καλάθι. 59-53. Αλλά έξω, Τσιμπούρης στον Τσομιάδη. Ματζιώρης γυρίζει. Αδύναμο τελείωμα. Τσομιάδης όμως βρήκε τρόπο να συγκρατήσουν οι γηπεδούχοι. Τσιμπούρης στέκεται για δύο, εξοχή. 61-53. Όλα τα λεφτά όμως είναι η ενέργεια του Τσομιάδη νωρίτερα, ο οποίος κράτησε ζωντανή την φάση. Και έτσι ήρθε και το καλάθι για το σύν 8. Τώρα της Τζιβάνα Καλαμιώτης θα μειώσει. Τσομιάδης αφήνει στον Τσιμπούρη. Χαρούλας και πάλι για τον Τσιμπούρη. Τσομιάδης διστάζει να πάρει την προσπάθεια. Θα το κάνει όμως ο Τσιμπούρης, δίχως κάνει ένα δισταγμό. Αστοχή. Και 3 και 10 που μένουν ακόμα στο ρολόι. Καλαμιώτης φαίνει στον Στενάκη. Τελεί για τρεις, το χάνει όμως ο Δημητριάδης. Τρίποντο από τον Αχτύπη. Θα σκοράρει ο ίδιος. 64-53. Το σύν 11 πλέον η Τζιβάνα σε ένα αρκετά καθοριστικό χρονικό σημείο. 2,5 λεπτά πριν το τέλος. Παίρνουν διψήφια διαφορά οι γηπεδούχοι. Με
την τρίποντη εκτέλεση του Αχτύπη. Και δυσκολεύουν αρκετά την ζωή των Maniacs. Σασάς, μαρκάριστο τελείως, θα στοχίσει. Βάλε στον Αχτύπη. Κατέβαζε αυτός αργά-αργά, δεν υπάρχει και λόγος βιασύνης. Μαντιόρης θέλει να πλησιάσει, έχει γίνει το φάουλ από τον Δημητριάδη. Δεν έχουμε και διακοπή τώρα για time out. Κάτι περισσότερο από 2 λεπτά μας απομένει για το φινάλι, 64-53 το σκορ, δεν θα αλλάξει. Και πάλι όμως η μπάλα παραμένει στα χέρια της Τζιβάνα. Ασκόπουλος πήρε, κόστηκε για 2, ριμπάουντ στα χέρια, Καλαμιώτη. Στενάκης. Και παίρνει ο Καλαμιώτης. Πάσα πέρασε, αλλά πέρασε και από τον Σασά. Έτσι είναι το λάθος, η κατοχή είναι για την Τζιβάνα, η οποία πλέον είναι πολύ κοντά στην νίκη της. Με ένα και 25 να απομένει ακόμα για το τέλος. Μια της επιχειρήσει, αυτός είναι ένα τρίποντο. Δημητριάδης. Κατεβάζει αργά-αργά, πέσει με τον Στενάκη. Καλαμιώτης. Έχει επιλογές για τον Στενάκη ξανά. Πάλι Καλαμιώτης, καλά και φαουλ. Στα 4-55. Δεν ξέρω αν τα χρονικά περιθώρια αφήνουν ελπίδες για κάτι περισσότερο στους Basket Maniacs, οπότε, ωστόσο, ποτέ δεν ξέρεις. Θα βάλει και την βολή ο Καλαμιώτης, 64-56 τώρα το σκορ. Βγήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Σκόπουλος. Μαντιόρης. Πάλι Μοσκόπουλος. Στο σπίτι το Μαντιόρης. Πρέπει την κίνηση ψωμιάδη, επιλέγει τον Μοσκόπουλο. Τρία δευτερόλεπτα η επίθεση, πρέπει να σουτάρει, θα το κάνει, στη λήξη του χρόνου ο Μοσκόπουλος, θα γράψει το 66-56, θα σφραγίσει για την νίκη για την Τζιβάνα, 27 δευτερόλεπτα ακόμα και οι γηπεδούχοι θα φτάσουν στις 17 νίκες, θα πάνε στις 17-6, από την άλλη μάχη μάνια θα πέσουν στις 17-16. Τρίποντο από τον Αρβανιτίδη, 66-59. Και αυτό θα είναι και το τελικό σκορ. Νίκη λοιπόν για την Τζιβάνα, η οποία θα επικρατήσει μέχρι στα 6-59 τον Basket Maniacs.